πάλι. Να ρε παιδιά, να το Μαρία, φτάνει. Έλα, φίλε, ωραία, βάλτε και το χώμα. Ζεστό. Ωραία. Είναι ζεστό, λέει. Εξαιρετική λήψη. Πάμε άλλο. Πολύ ωραία. Πάμε άλλο. Μάρια, έλα. Μέχρι να ξεκινήσουν αυτά, τα έχουμε βάλει όλα εμείς. Έλα, όλοι οι πρόεδροι μαζί. Ωραίος. Αν το ακούμε. Αυτό θα γίνει μεγάλο. Τι είναι αυτό που φυτέψατε? Μουριά. Μουριά, Να ανοίξουμε λίγο το λάκκο, κορίτσια, περιμένετε λίγο. Όπως δείτε λάκκο άδειο, αυτό το δεντράκι που βάλατε εκεί, προσέχετε, είναι στεγνό. Το είδατε? Και το άλλο από εδώ. Αυτά θα βγουν και θα ξαναφυτριστούν. Και πάμε. Εντάξει, παιδιά. Πάμε. Γιώργιο, κόψε. Ναι, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω.
Αλλά πραγματικά. Άμα έχει γραφτεί. Πρέπει να είσαι γενικός με τα κορίτσια. Δεν θέλω, είπα, όχι, δεν μπορώ. Αυτό είναι τέλειο. Τέλειο. Πάτσε το λίγο από μόνο από δίπλα. Πάτσε το δίπλα, μπράβο. Τώρα αλφαδιάζει, είναι το πιο ωραιότερο. Οργέν! Το φυτέψε αυτό. Με βάζει ένα άλλο. Το πιο ωραιότερο, έλα. Δέσανε. Είναι ζωντανό ακόμα, αλλά θέλει... Θα βγει. Καλά κερασία, θα περάσει και θα ρεφουνάει το δέντρο, σε φουνάζει, ρε. Λέει κερασία. Ωραία, τι ώρα είναι. Όχι στο κεφάλι των άλλων παιδιών, Βασιλικούλα μου, κάτω. Έτσι, μπράβο. Πατάμε και με τα χεράκια, λίγο πατήστε και με τα χεράκια. Ρίξαμε. Σκόμαστε στην Παρκαδόνα. Είμαι η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων. Εδώ μας έκανε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη το γυμνάσιο Παρκαδόνας, πρωτοστατώντας, η κυρία Μέρη Τρίκα, η διευθύντρια, ο Σύλλογος Γυναικών και η τοπική σύλλογη εδώ. Μια αειφορική δράση για το περιβάλλον, ένα μήνυμα αειφορίας, μια και ήμουν και πρώην συντονίστρια αειφορίας, είναι ό,τι καλύτερο. Δίνουμε ένα μήνυμα στα παιδιά, όπως όλα προέρχονται από το περιβάλλον και οι δράσεις για το περιβάλλον είναι αυτές που ενισχύουν κάθε άλλη και περικλείουν κάθε άλλη δράση, γιατί το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο θα δώσει ζωή στις επόμενες γενιές. Να πω θερμά συγχαρητήρια σε όλους που συμμετέχουν, την πυροσβεστική, τον Σύλλογο Αμφίων και όλους τους και το Σύλλογο Γυναικών Φαρκαδόνας φυσικά, τους μαθητές φυσικά που κάνουν αυτό το έργο, γιατί πραγματικά δίνουν το μήνυμα ότι δεν είναι μόνο απλά μια πολιτιστική εκδρομή, αλλά κάνουν και αειφορικές δράσεις. Και νομίζω ότι όλοι θα περάσουμε πολύ καλά και θα έχουμε ένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κυρία Τρίκα, δύο λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα παιδιά βασικά που συμμετείχαν σε αυτή την πολύ καλή προσπάθεια, τους καθηγητές μου, την διευθύντρια της ΔΟΔΟΕ, γιατί πάντα μας βοηθάει και είναι στο πλευρό μας, το δήμαρχο της Φαρκαδόνας, τον κύριο Σπύρο Αγναντή,
καθώς επίσης και όλους τους φορείς, το Σύλλογο Γυναικών, το Σύλλογο Γονέων, την πυροσβεστική μας, και εύχομαι να έχουμε και άλλες δράσεις τέτοιες στο μέλλον. Θα είμαι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δεβόρα, δύο λόγια. Καλημέρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στο γυμνάσιο, στους καθηγητές για την πρωτοβουλία αυτή. Εμείς σαν σύλλογος πάντα βοηθάμε, επικροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Συγχαρητήρια στην κυρία Τρίκα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και πιστεύω και στο μέλλον να γίνονται επίσης τέτοιες περιβαλλοντολογικές δράσεις. Ευχαριστούμε. Θα μας πείτε το όνομα και τα λοιπά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Ονομάζομαι Θεοχάρης Δημήτρης, είμαι υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Τρικάλων. Θα ήθελα να συγχαρώ για την θαυμάσια πρωτοβουλία που έκανε το Γυμνάσιο Φαρκαδόνας και ιδιαίτερα τον κύριο Μουγκό, που οργάνωσε όλη αυτή τη δράση, την εκπληκτική δράση που με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που γιορτάζει στις 5 Ιουνίου. Το να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον και να φτιάξουμε ένα πνεύμα αναπρασίνου, ο οποίος θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια, είναι ό,τι καλύτερο για τις μελλοντικές γενιές. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους συμμετείχαν, σε όσους βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, που θα μείνει για όλες τις επόμενες γενιές. Καλημέρα σας. Είμαστε η εθελοντική ομάδα Act4V, V for Volunteers. Είμαστε μια τρικαλινή εθελοντική ομάδα, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς. Και έχουμε έρθει και εμείς εδώ σήμερα στη Φαρκαδόνα να βοηθήσουμε στη δεντροφύτευση που θα γίνει εν ώψη και της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, η οποία είναι στις 5 του Ιούνιου. Όπως βλέπετε εδώ έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος και τέτοιες δράσεις είναι πολύ σημαντικές δεδομένες της μείωσης των δέντρων στον πλανήτη και της ανάγκης για να αυξηθεί το πράσινο. Και γι' αυτό καλούμε όλο και περισσότερο κόσμο να συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις, να βοηθάει για έναν πιο πράσινο πλανήτη, έναν πιο υγιή πλανήτη για όλους μας. Ευχαριστούμε.